Λοιπόν, δεν πάμε σε έναν πολύ αγαπημένο μου ηθοποιό τώρα. Και πολύ αγαπημένο μου έτσι και ηθοποιό και πολύ γλυκό παιδί. Ο Θανάσης Τσαλκαμπάσης, εξαιρετικά ταλαντούχος. Πολύ. Τρομερά. Μαζί με την αγαπημένη του, την Αγοραστή, παίζουν και μαζί στην παράσταση Ring και υποδίονται πολλά διαφορετικά ζευγάρια. Δηλαδή είναι υπέροχο αυτό γιατί είναι μαζί και ζευγάρι. Είναι ζευγάρι και στη ζωή. Υποδίονται και στη σκηνή πολλά διαφορετικά ζευγάρια. Ναι. Και τους συνάντησε η Κωνσταντίνα Δημοπούλου. Κωνσταντίνα, ξεκουράστηκες καθόλου μωρό μου αυτή την εβδομάδα? Πρέπει να της κάνω δώρο ένα Σαββατοκύριακο κάπου, της Κωνσταντίνα. Είπε ναι, θέλει ή δεν είναι. Α, εντάξει. Η φιλιό ενθουσιάστηκε με την ιδέα, ναι. Θα κάνω και τη φιλιό. Αυτά κομμένα. Αυτά τα. Βάλε τάξη, ρε δρυμούση. Θα βάλω το λάδι για να πάει η Κωνσταντίνα να κάνει σπα στα βουνά. Όχι. Βάλε τάξη, ρε δρυμούση. Βάσει ηλικία ο παππού είμαι εγώ. Εγώ πρέπει να πάω πρώτο. Εγώ είμαι έτοιμο να καταρρεύσω. Τι είναι ο κορίτσι. Βάσει ηλικία θα πάω τότε εγώ. Καλά, βάσει ηλικία εσύ τώρα πρέπει να σου να. Να κάνει μάνα. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα Δημοπούλου συνάντησε τον Θανάση Τσαλκαμπάση και την σύντροφό του την Αγοραστή. Και η συνέντευξη είναι απολαυστική. Πώς είναι να σκηνοθετείς λοιπόν τον εαυτό σου, είναι δύσκολο? Είναι περίεργο και είναι και μια, ας το πούμε, πρόκληση. Το να με έχει κάποιος στο μυαλό του ως κωμικό που είναι τιμή μου και στην Αμερική διαχωρίζονται ηθοποιοί σε ηθοποιοί και κωμικοί, ναι. Που σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει. Και εγώ θεωρώ ότι η κωμωδία είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο είδος, αν θέλεις να την κάνεις σωστά και δεν την πιάσεις επιφανειακά. Έχω παίξει και άλλα έργα που είναι πιο δραματικά, όχι αμυγώς δραματικά, αλλά πέρυσι έκανα μια τραγωδία εδώ, τον Ιώβ. Γραφτήκανε πολύ καλές κριτικές και μου άνοιξε το πεδίο, πώς να το πω, το επαγγελματικό. Τους ορίζοντές μου, ξαφνικά είχα προτάσεις και από πάρα πολύ διαφορετικά είδη και από είδη που πάντα μου άρεσαν. Ποια δουλειά στην τηλεόραση πιστεύεις ότι, ότι από αυτήν εκτοξεύτηκες, ας πούμε? Εντάξει, η Λίου Φαϊνότερον πιστεύω ότι είναι το Ευτυχισμένη Μαζί, το οποίο ήταν η αρχή μου. Μετά και από τις πρώτες διαφημίσεις που λίγο ο κόσμος φαντάζομαι θα έλεγε ποιος είναι, τι είναι, είναι ηθοποιός, δεν είναι. Στο Ευτυχισμένη Μαζί ήρθε και κούμποσε, που για 2 χρόνια ήταν μια επιτυχία που χτυπούσε κάτι νούμερα απίστευτα. Και από τότε και πέρα ακόμα πολλοί με φωνάζουν Φώτη, μου λένε ατάκες από το σύριαλ, οπότε σίγουρα μου έχει κάνει, με καθιέρωσε, να το πω κάπως, δεν ξέρω αν είναι βαριά η κουβέντα, αλλά με καθιέρωσε έτσι ως κωμικός της συνειδήσης του κόσμου. Όταν μου είχε προταθεί το Ευτυχισμένη Μαζί, παράλληλα μου είχε προταθεί και ένας πρωταγωνιστικός ρόλος σε σύριαλ και σε μεγάλο κανάλι και είπα όχι, γιατί θεώρησα ότι στη φάση που είμαι θα μου κάνει πολύ καλύτερο να παιδευτώ δίπλα στο Γιάννη τον Μπέζο, δίπλα σε μια σειρά που είδα ότι είχε προδιαγραφές από όλους τους συντελεστές και από το σενάριο, και ας έχω δεύτερο ρόλο. Και νομίζω δεν έκανα λάθος. Η μαμά είπε να βάζουμε και λίγη μαγιονέζα στο πάνω μέρος και στο πάνω μέρος. Με ποιους έκανες παρέα στη Μύκονο, γιατί πολύ σπάει ο καρπός? Κανα 2 φορές συνάντησα το Φιλιππίδη. Αλλά και φέτος αυτό που κάνω, το Daddy Cool, για μένα είναι έτσι το βήμα που περίμενα στη φάση που ήμουν. Ήθελα πάρα πολύ να μου συμβεί κάτι τέτοιο και χαίρομαι πάρα πολύ που μου συμβαίνει. Ένας ολοκληρωμένος ρόλος σε μια πολύ καλωστημένη δουλειά. Εγώ αυτό που ζητάω από τη δουλειά είναι να υπάρχει ανάταση στην ψυχή μου και να ψυχαγωγώ ωραία τον κόσμο. Δεν το βάζω σε ένα αγώνα μετεμποδίων που πρέπει να αποδεικνύω συνεχώς και να κρίνομαι με την έννοια του μπορεί να κάνει και αυτό, μπορεί να κάνει και το άλλο. Αυτό δεν με νοιάζει τόσο. Ξέρω ότι κρίνομαι και μάλιστα και κάθε μέρα, ειδικά στο θέατρο, έρχονται κάθε φορά ανάλογα και τη χωρητικότητα πολλά μάτια για σε βλέπουν και σε κρίνουν. Αλλά με νοιάζει να ψυχαγωγώ όμορφα τους θεατές. Με αυτή την έννοια ούτε αγχώνομαι ούτε φοβάμαι τίποτα. Τα κάνω όλα με πολύ χαρά και παίζω. Λειτουργώ πάντα ως μυρμήγκη και όχι ως τζίτζικας. Οπότε φροντίζω, ειδικά τα τελευταία χρόνια, να μαζεύω τους σπόρους μου και όχι απλά να τους σκορπάω. Απολαμβάνω τη ζωή μου με αξιοπρέπεια, γιατί εκεί είμαστε, σε αυτό το επίπεδο. Ακόμα και όταν έχεις δουλειά και είσαι και πρωταγωνιστής στην τηλεόραση στην εποχή μας, ζεις αξιοπρεπώς. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πια τα μεγέθη που κάνεις μια σειρά ή μια εκπομπή και παίρνεις σπίτια. Δεν υπάρχει αυτό. Στο ξεκίνημά σου δεν το είχες αυτό, με πολύ καλούς? Να σου πω ότι στο ξεκίνημά μου με δεύτερους και τρίτους ρόλους έπαιρνα περισσότερα χρήματα από ό,τι παίρνω τώρα.
και τα σκορπούσα φυσικά πολύ περισσότερο. Αλλά μετά, που, ειδικά όταν μπήκε η κρίση, έκατσα και σκέφτηκα, έβαλα το μυαλό μου να λειτουργήσει και είπα, φιλαράκι, πρέπει να μαζέψεις τώρα και να είσαι συνετός και για να απολαμβάνεις αυτό που σου συμβαίνει και για να μην βρεθείς να κάνεις πράγματα που δεν θα τα θες απλά για να ζήσεις. Γιατί είναι λογικό, αν δεν έχεις φράγκο στην τσέπη και πρέπει να πάρεις να φας ή να έχεις τη στέγη σου, να πληρώσεις το ενίκιο, κάτι πρέπει να κάνεις. Οπότε αναγκαστικά θα κάνεις εκπτώσεις άμα δεν έχεις καμία καβάντζα. Προσπαθώ λοιπόν να δημιουργώ, πώς να το πω έτσι, ένα κουμπαρά και να βάζω εκεί πέρα εκτός από χρήματα και δόσεις μυαλού για να πορεύομαι χωρίς να έχω ανάγκη κανέναν τρίτο. Αν είναι περίεργο να δουλεύεις μαζί με την κοπέλα σου και δει να κάνεις 18 διαφορετικούς ρόλους σε ζευγάρι, όντα ζευγάρι. Για μένα είναι ευχάριστο. Είναι ευχάριστο γιατί έχουμε πολλούς κοινούς κώδικες και γι' αυτό και μπήκε και πολύ ωραία έτσι σε αυτή την πολύ δύσκολη δουλειά. Γιατί με τη Μαρία Καλογύρου εδώ και 1,5 χρόνο με το ring είχαμε κάνει μια επιτυχία εκτός από καλλιτεχνική και εμπορική. Δηλαδή έχει απαιτήσει ο κόσμος που μπαίνει εδώ να δει το ring από εμάς. Οπότε ήταν κάτι πολύ δύσκολο για την αγοραστή και μπήκε με πάρα πολύ δουλειά. Ήταν πολύ έτοιμο πόλεμο και το ότι είμαστε μαζί και έχουμε αυτούς τους κοινούς κώδικες σαφέστατα μετράει και εγώ το ευχαριστιέμαι. Κάποιες φορές μπορεί στην πρόβα να ήμουν ίσως λίγο πιο, αλλά θα έλεγα. Καυστηρό. Ναι, αλλά. Και αυτό ξέρεις, είναι όταν σου δημιουργεί μια άνεση ο άλλος, πάντα και στον φίλο μας, θα μιλήσουμε πιο άνετα από ότι θα μιλήσουμε σε έναν τρίτο. Δεν θα καλουπώσουμε τα πράγματα, ούτε θα τα βάλουμε σε περιτύλιγμα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, αλλά νομίζω ότι όλα κυλήσαν ομαλά και κυλάνε ομαλά και είμαι και πολύ ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Και βλέπόμαστε και λίγο παραπάνω, γιατί. Γιατί με τα ωράρια μας είναι λίγο δύσκολο. Ήσουν πάντα διακριτικός και έλεγες ότι εγώ, ναι, οκ, okay, δεν το κρύβω, αυτή είναι η κοπέλα μου, αλλά μέχρι εκεί. Δεν θέλω να δώσω λαβή για παραπάνω. Αυτό ισχύει. Ούτε δεν ανοίχθηκες και ιδιαίτερα. Δεν έχω να κρυφτώ από κανέναν, αλλά ούτε και έχω να δώσω λογαριασμό σε κάποιον για περαιτέρω πράγματα. Είμαστε και οι δύο ηθοποιοί πια, και τα τελευταία χρόνια και αγοραστοί. Εκ των πραγμάτων θα βρεθούμε κάπου που μπορεί να μας φωτογραφήσουν ή μπορεί και να δουλέψουμε στην ίδια δουλειά. Έτυχε εδώ πέρα τώρα, μπορεί να τύχει αύριο μεθαύριο και αλλού. Δεν θα γίνει τώρα. Φυσικά, αλλά δεν θα δώσω και περισσότερο από αυτό που εγώ θέλω. Γιατί εγώ θέλω να υπάρχω στη δουλειά για τη δουλειά. Αν είναι να υπάρχω από τα τριγύρω, προτιμώ ειλικρινά το λέω να μην υπάρχω. Αγγελικό πρόσωπο είναι αυτό, δεν το πιστεύω. Μην είσαι καλός μαζί μου. Πώς να είμαι. Αγρίκο σε θέλω. Αγρίκο. Άσε να ξυπνήσει μέσα σου το χωριό. Ναι, ξύπνα χωριό. Χωριό θέλω, κάνε μου κακό, θέλω κακό. Θα σου κάνω ένα κακό τώρα, θα σου πω. Όχι. Όταν είσαι και προσωπικά ζευγάρι στη ζωή, νομίζω μπορείς να μεταδώσεις και στο κοινό το υποτιθέμενο άλλο ζευγάρι που μπορεί. Ναι, σίγουρα έχουμε κάποιους κώδικες που μπορούμε να συνοηθούμε. Και εννοείται ότι ο Θανάσης με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και με εξελίσσει και παίρνω πολλά πράγματα από αυτόν και σίγουρα οι κώδικές μας βοήθησαν στο να με καθοδηγήσει και να εκλάβω κι εγώ αυτά που θέλει κάπως πιο γρήγορα ίσως ή καλύτερα. Εγώ τηλεοπτικά φέτος είναι η πρώτη μου δουλειά στον Daddy Cool στον Αντένα. Δεν είχα άλλη εμπειρία, οπότε δεν. Εντάξει, σαφώς το θέατρο είναι ναι, η βάση του ηθοποιού, αλλά δική μου εμπειρία δεν είχα προσωπική. Η δική μου είναι πάρα πολύ ευχάριστη τηλεοπτικά. Είναι πολύ ωραία η συνθήκη που είμαι εκεί. Τι ωραίο κορίτσι, παιδιά, ναι, που είναι η αγοραστή. Κούκλα. Καταρχήν, μου αρέσει πολύ το όνομά της. Και μου αρέσει που δεν το έκανε Stacy. Αυτό που τα λάζουμε και τα κόβουμε. Ή κάτι άλλο, ξέρεις. Μου αρέσει πάρα πολύ που το άφησε το όνομά της έτσι. Και είναι τι όμορφο κορίτσι είναι αυτό. Ροζ ζευγάρι γενικώς. Πολύ ωραίο ζευγάρι. Πολύ ωραίο ζευγάρι. Πάντως εγκυμονία είναι ένας κίνδυνος, να ξέρεις. Ποιος κίνδυνος εγκυμονία, μου σε παρακαλώ. Βέβαια, όταν είσαι 24 ώρες το 24ωρο, παιδιά με τον σύντροφό σου, βέβαια. Τους ανανεώνει γιατί κάνουν άλλα πράγματα. Δηλαδή, υποδιούνται άλλα. Πέτρο είναι μαζί 7 χρόνια. Εγώ οφείλω, Ναταλία μου, να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου. Όχι, δεν είμαι προάγγελος. Να το πάρει το κορίτσι. Βέβαια και σαφώς και να το πάρει και με την ευχή μας, αλλά.
Νομίζω ότι θέλει το ζευγάρι, παιδί μου, να έχει και λίγο χρόνο ο άντρας μόνο στη γυναίκα. Γιατί δεν έχουν, δηλαδή. Γυρνά στο σπίτι και λες, να πούμε κάτι για τη δουλειά. Τι να πούμε, αφού πέφτει. Γιατί να πούν για τη δουλειά, δεν έχουν να πούν άλλα πράγματα οι άνθρωποι. Δεν έχουν να πούν άλλα πράγματα, αφού όλη τη μέρα μαζί είναι. Τι να πούν. Όλη μέρα μαζί είναι. Αυτό κουράζει λίγο. Είναι οι άντρες που δεν θέλουν τη γυναίκα όλη μέρα μαζί. Δηλαδή που κόσανε και μόνο που το είδαν σε άλλο ζευγάρι. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, παιδιά. Εντάξει, εγώ ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν θα μπορούσα να είμαι με έναν άνθρωπο 24 ώρες 24 ώρες. Άρα είσαι μαζί και, πιθανόν και αυτό το υπαγοκολόνα που έχω αριστερά μου που είναι εγώ κύριος Μηδροχό, οπότε καταλαβαίνετε ότι μαύρη η μοίρα της γυναίκας που θα τυπέσει τα πόδια του. Για κουμπάρα θα σε πάρω. Πάρε μια κουμπάρα, ναι. Θα σε μόνωσω πάρα πολύ καλά εγώ σε όποια γυναίκα. Αλλά παρόλα αυτά όμως υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι γεννημένοι για να είναι μαζί. Ακριβώς. Γιατί τα έχουν βρει. Και όλα αυτά είναι δικαιολογίες, παιδιά. Η απόσταση ή είμαστε πολύ κοντά, καλά. Είμαστε πολύ μακριά. Άμα δεν αγαπιέστε, χωρίζετε. Άμα αγαπιέστε, μένετε. Εντάξει, καλά. Και μιλάμε όλοι που είμαστε μόνοι μας. 24 ώρες. Μίλησε με τα μπακούρια τώρα και θα πούνε το... 24 ώρες, 24 ώρες. Ούτε δηλαδή τα ταχυφαγία έτσι. Καλά, 24 ώρες ούτε τον εαυτό σου, βρε. Κοιμάσαι και λίγο. Ναι, μαζί κοιμάσαι όμως και με την άλλη. Τι κρίνει είναι αυτή, καλά. Να γυρίσει σπίτι μαζί με τη σύζυγό σου, με την κοπέλα σου. Δηλαδή παίζουν στο θέατρο, μετά μπαίνουν στο αυτοκίνητο και γυρνάνε παρέα. Μπουρουμπουρουμπουρ, μπαίνουν μέσα, μπουρουμπουρ, τα ίδια πράγματα. Τι μπουρουμπουρ, κομμάτια. Βαρετό, απίστευτα βαρετό. Φαντάζομαι ότι τις μέρες που έχουν ρεπό θα κάνουν ξεχωριστά πράγματα. Δεν ξέρω. Θες να αφήσει τα παιδιά ήσυχα, γιατί δεν θα μας ξαναμιλήσουν ούτε σε κιού. Όχι, τους ευχόμαστε, είπαμε, βίων ανθρώπων. Δεν τίθεται θέμα. Απλά κάνουμε μια. Σας αγαπάμε πολύ, Θανάση και Αγοραστή. Ευχαριστούμε για την ωραία συνέντευξη και εσάς και την Κωνσταντίνα.